Καλησπέρα φίλοι και φίλες, Νιτάρι Ρεξ εδώ και καλώς ήρθατε σε άλλο ένα επεισόδιο στο κανάλι μου γενικώς. Σήμερα λοιπόν θα παίξουμε το Heavy Bullets. Είναι ένα παιχνιδάκι... Δεν μπορώ ακριβώς να εξηγήσω τι παιχνιδάκι είναι, γιατί είναι αρκετά περίεργο ας το πούμε. Χωρίς λοιπόν να καθυστερούμε και πάρα πολύ, ας μπούμε στο gameplay. Είχα ήδη παίξει λιγάκι, αλλά... Θα το κάνουμε clear και θα ξαναρχίσουμε από την αρχή. Δεν πειράζει. Λοιπόν. Έχουμε λοιπόν ένα mini story. Που σε κάθε level που κάνουμε είναι διαφορετικό. Ο σκοπός του παιχνιδιού λοιπόν είναι να φτάσουμε στο 8ο επίπεδο. Το οποίο είναι πολύ δύσκολο γιατί το game είναι... Είναι φτιαγμένο για αυτούς που θέλουν να κάνουν speedrun. Ας δούμε λοιπόν τι έχουμε να δούμε. Οπότε βλέπετε, ξεκινάμε εδώ πέρα. Welcome to High-Rise Hunting Grounds. Για κάποιο λόγο υποθετικά σκοτώνουμε πλασματάκια. Λοιπόν, controls. Το space χρησιμοποιεί τα items όπως βλέπετε πάνω αριστερά. Με το αριστερό click προβολάμε κανονικά. Και με το ρο κάνουμε reload. Από ό,τι βλέπετε κάτω δεξιά έχουμε μία σφαίρα και τρία πραγματάκια. Με το R κάνουμε το reload. Και μπορούμε να ξανασηκώσουμε τις σφαίρες που έχουμε ρίξει. Χρησιμοποιώντας Shift χρησιμοποιούμε τις βόμβες που είναι κάτω δεξιά μετά από τις σφαίρες. Κάτω από τις σφαίρες δηλαδή. Κάνουμε ένα τεστ εδώ. Ωραία. Το game είναι σχετικά καινούργιο θα το έλεγα. Είναι γύρω στους 6 μήνες, κάπου εκεί, ίσως λίγο παραπάνω. Είναι σωστή με αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, ας δούμε τι έχει να μας δώσει αυτό το level. Έχουμε λοιπόν δύο πορτούλες εδώ πέρα και έχουμε και αυτό εδώ. Banking Shop, Sell και Storage. Στο game εδώ πέρα άμα πεθάνεις πρέπει να ξαναρχίσεις από την αρχή από το επίπεδο 1. Πράγμα που σημαίνει ότι χάνεις ό,τι έχεις μαζέψει μέχρι τώρα. Είτε είναι σφαίρες, είτε είναι items, είτε είναι λεφτά, είτε είναι οτιδήποτε. Λοιπόν μπορούμε να πάμε στο banking και να κάνουμε deposit ή withdraw. Το withdraw είναι αυτά που τραβάμε από το προηγούμενο game. Το deposit είναι μπορούμε να βάλουμε λεφτά μέσα. Το οποίο δεν μας πολύ ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή γιατί δεν έχουμε καθόλου όπως βλέπετε κάτω αριστερά. Ας δούμε λοιπόν. Έχουμε εδώ. Έχουμε άλλο ένα shop. Heal, focus, pills, antidote, bullet magnet, whatever. Λοιπόν, αυτά είναι τα πρώτα τερτάκια τα οποία συναντάμε σε αυτό το map. Ooh, shit. Όπως βλέπετε το game δεν παίζει και πάρα πολύ. Είναι λίγο παλουκάκι. Χάσαμε ήδη και μια καρδούλα, το οποίο δεν είναι καλό. Η μουσική του είναι πολύ ωραία, μου αρέσει. Έχει ένα πολύ ωραίο retro feel. Α, έχει και αυτό. Ναι, είναι και αυτά εδώ πέρα. Shit. Όπως βλέπετε είμαστε ακόμα στο πρώτο επίπεδο και έχουμε χάσει ήδη τη μισή ζωή μας. Υπόψη είναι ότι άμα πάμε στο επόμενο επίπεδο δεν γεμίζει η ζωή, έτσι. Προσθέτει ένα επίπεδο δυσκολίας στο game. Τι είναι αυτό, τίποτα. Υπάρχουν και αυτές εδώ οι πορτούλες οι οποίες θέλουν keycard, το οποίο δεν το έχουμε. Προχωρήσουμε λοιπόν. Άρα κοντά μου. Ωραία. Οπ. Γεια. Λεφτάκια. Τίποτα άλλο εδώ. Εδώ. Να σου. Ναι. Και το ακόμα πιο δύσκολο πράγμα είναι ότι άμα έχουμε συναντήσει ένα τέτοιο που να πουλάει ζωή, ένα μαγαζάκι που να πουλάει ζωή, νομίζω ότι πρέπει να έχει κλείσει τώρα. Και δεν μπορούμε να ξα... Α, όχι, μπορούμε, nice. Α, όχι, αυτό είναι άλλο. Okay. Ναι, έχει κλείσει, δεν μπορούμε να περάσουμε. Και αν πάμε να περάσουμε από εκεί πέρα, τρώμε damage. Δηλαδή δεν μπορούμε να περάσουμε, αλλά θα φάμε μισή καρδιά damage, το οποίο. Αυτή τη στιγμή δεν είναι και τόσο καλό με τη μία που είμαστε. Δεν κερδίζαμε τίποτα με το heal. Θα προσέχουμε λίγο για αυτά τα σκουλίκια. Shit. Oh shit!
Ωραία. Εδώ πρέπει να έχω άλλη μια σφαίρα, νάτι. Ωραία. Αυτό λοιπόν ήταν το πρώτο επίπεδο. Από ό,τι βλέπετε το παιχνίδι δεν συγχωρεί και πάρα πολύ. Είναι λίγο δύσκολο. Το ωραίο με αυτό είναι ότι σε κάθε όροφο και κάθε gameplay που πάτε να κάνετε, όροφο σαν διαφορετικός με διαφορετικά mobs. Εντάξει, βέβαια τα αρχικά θα είναι πάντα αυτά τα σκουλίκια, οι πύργοι και όλα τα υπόλοιπα. Ας πάμε να κατέβουμε στο δεύτερο επίπεδο. Βασικά, όχι, δεν θα κατέβω. Θα παραμείνω εδώ, θα κάνουμε ένα 7 quit για να μπορέσουμε να ξαναπαίξουμε όμως χρειαστεί. Λοιπόν, όπως είπα, το game είναι random generated dungeons, ας πούμε, και όροφοι. Πρέπει να φτάσουμε στον 8ο όροφο, όπως βλέπετε εδώ τέρμα δεξιά. Αυτά είχα να δείξω λοιπόν για αυτό το game. Άμα σας άρεσε το βίντεο, μπορείτε να μου προτείνετε να το συνεχίσω μέχρι να δούμε πότε θα πεθάνουμε ή μήπως και καταφέρουμε να φτάσουμε στο 8ο επίπεδο, που είναι πάρα πολύ δύσκολο από ό,τι έχει καταλάβει. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την προβολή και θα σας δω την επόμενη φορά. Bye bye.